και φίλοι, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 27 Νοεμβρίου, και είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα, 10 με 12, για να βλέπουμε όλα όσα συμβαίνουν στην τρέχουσα επικαιρότητα, την οικονομία και τις αγορές. Στην παρέα μας και σήμερα είναι τα Everest, τα οποία μας βοηθούν να ξεκινάμε τη μέρα μας πιο δυνατά. Γιατί η μέρα ξεκινάει καλά όταν έχουμε έναν καλό καφέ και μάλιστα ένα ζεστό καφέ, ειδικά σήμερα που έχει πέσει και αρκετά η θερμοκρασία. Για όλους μας, λοιπόν, ο καφές είναι μία από τις συνέθειες που απολαμβάνουμε και επειδή στα Everest το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά, μας δίνουν δύο επιλογές και μας προσφέρουν δύο διαφορετικά χαρμάνια καφέ, το Superior Arabica και το Fine Brazilian Blend, ούτως ώστε να καλύψουν και τους πιο απαιτητικούς. Και το σημαντικότερο είναι ότι συνδυάζουν την υψηλή ποιότητα με την χαμηλή τιμή, αφού η τιμή τους ξεκινάει από μόλις 1 ευρώ. Έχοντας λοιπόν τα Everest στην παρέα μας, ξεκινάμε με τη σημερινή ειδησιογραφία, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας εστιάζεται και το ενδιαφέρον ουσιαστικά εστιάζεται στην σκληρή αντιπαράθεση που θα ξεσπάσει σήμερα στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την πώληση του πολεμικού υλικού στην Σαουδική Αραβία. Η συζήτηση θα ξεκινήσει γύρω στη 1 το μεσημέρι. Κυρίαρχο θέμα επίσης της ατζέντας και ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί που είναι προγραμματισμένοι να ξεκινήσουν την Τετάρτη που μας έρχεται στις 29 Νοεμβρίου. Το θέμα μπαίνει στο τραπέζι των θεσμών ως το πρώτο βήμα της διαπραγμάτευσης την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ μία ημέρα αργότερα θα βρεθεί και στο μικροσκόπιο του κλιμακίου του SSM που καταφθάνει στην Αθήνα για τις συναντήσεις με τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών. Τα βλέμματα σήμερα επίσης είναι στραμμένα και στα γραφεία του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, όπου εκεί στις 2 το μεσημέρι αναμένεται να γίνει επαναληπτική γενική συνέλευση των συμβολιογράφων για τον τερματισμό της αποχής των μελών του από τους πληστηριασμούς. Οπότε θα έχουμε εξελίξεις από το θέμα αυτό. Για παρατηρήσεις και σχόλια επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των social media του καναλιού, για το Facebook στο SBC TV Channel, στο Twitter μας βρίσκεται με το παπάκι Ες Ροδοπούλου και μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας στο Ες Ροδοπούλου παπάκι sbctv.gr, στο συγκεκριμένο email που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Σε ό,τι αφορά τώρα το ελληνικό χρηματιστήριο, ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, είδαμε μικρά κέρδη για τη συνεδρίαση. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 723 μονάδες με μια μικρή άνοδο 0,36%, όπως ήταν αναμενόμενο σύμφωνα με τους αναλυτές. Όταν ο δείκτης έφτασε σε πολύ μικρή απόσταση από την κρίσιμη περιοχή των 728 με 733 μονάδων, προκλήθηκαν ρευστοποιήσεις που οδήγησαν σε σημαντικό περιορισμό των αρχικών κερδών. Συνεπώς, το συγκεκριμένο επίπεδο γύρω από τις 730 μονάδες εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική αντίσταση, ενώ δυνατότητα στήριξης εντοπίζεται περί των 715 μονάδων για τον Γενικό Δείκτη. Να δούμε πώς θα ξεκινήσει και αυτή η εβδομάδα. Μέχρι τότε όμως, φίλες και φίλοι, ελάτε να μπούμε στην σημερινή ειδησιογραφία αναλυτικά. Στη 1 το μεσημέρι, λοιπόν, αναμένεται να ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή για την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσαν 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με θέμα πώληση βλημάτων του ελληνικού στρατού ξηράς και αεροπορικών βομβών της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στην Σαουδική Αραβία με διακρατική συμφωνία. Η συζήτηση στη Βουλή, που επρόκειτο να γίνει την περασμένη Πέμπτη, αναβλήθηκε μετά από επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στον πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας αναμένεται ότι θα κάλυψε πλήρως τον Υπουργό Άμυνας και συγκυβερνήτη του, απορρίπτοντας ότι πρόκειται για επίθεση σκανδάλου, όπως ακριβώς επιμένει η αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα, την ανάγκη ευρύτερων συνενέσεων και κοινή στάση σε κρίσιμα ζητήματα που άπτονται τις διεθνούς θέσεις της Ελλάδας, επισημαίνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News. Όπως είπε, η ίδια η έξοδος από τα μνημόνια χωρίς νέα προαπαιτούμενα και ο χαρακτήρας του μεταμνημονιακού καθεστώτος θα εξαρτηθούν και από την δυνατότητα να δείξουμε προς τα έξω ενιαία στάση υπέρ των συμφερόντων της χώρας. Για τις μελλοντικές κυβερνήσεις συνεργασίες, δηλώνει ότι θα πρέπει να διαμορφώσουμε, όπως είπε, μια δημοκρατική πολιτική κουλτούρα και θεσμούς που θα προάγουν συνθέσεις και συνενέσεις με διαφάνεια και στη βάση αρχών και προγραμματικών συγκλήσεων. Ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με τους δανειστές να βγει η χώρα στις αγορές, έχοντας δημιουργήσει επαρκή κεφαλαιακά
από θέματα αντί της προληπτικής πιστοληπτικής γραμμής. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εμφανίστηκε αισιόδοξος και για τις προοπτικές του τραπεζικού συστήματος, λέγοντας ότι ουδής αμφισβητεί την κεφαλαϊκή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μάλιστα, όπως είπε, επιτρέπει την απορρόφηση του κόστους που θα επιφέρει και η αυστηροποίηση των κανόνων σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων που τίθεται σε εφαρμογή για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στα θέματα τώρα που αφορούν την οικονομία, αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο για τις ανισότητες που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Πουλαντζάς. Πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο τι ακριβώς είπε ο κ. Τσίπρας. Η κυβέρνηση λοιπόν της αριστεράς έχει ως βασικό στόχο την έξοδο της χώρας από την Επιτροπή, αλλά ταυτόχρονα με κάθε τρόπο να στηρίξει τους ασθενέστερους, να εξυγχρονίσει τις κρατικές δομές, να εξαλείψει τις πελατειακές σχέσεις και τη διαφθορά. Το πιο σημαντικό όμως για μας σήμερα, τώρα που βγαίνει η οικονομία από την κρίση και βρίσκεται ξανά σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, έχουμε πολύ αισιόδοξους οικονομικούς δείχτες, είναι να περάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτοί οι θετικοί δείχτες, αυτά τα θετικά αποτελέσματα της ανάπτυξης να περάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην κοινωνία, μετασχηματισμένα σε θέσεις αξιοπρεπούς και σταθερής εργασίας και με κοινωνική προστασία. Υπάρχει τάση που ακόμα και σήμερα πιστεύει ότι το μέλλον αυτού του κόσμου βρίσκεται στην ακόμα μεγαλύτερη απελευθέρωση των αγορών, στη μετατροπή κάθε κοινωνικού δικαιώματος σε εμπόρευμα, στην ιδιωτικοποίηση των βασικότερων κοινωνικών αγαθών, στη μείωση των κοινωνικών δαπανών, στην ελαστικοποίηση της εργασίας και βεβαίως το ιερό δικαίωμα του κεφαλαίου να μην φορολογείται και να μεταναστεύει σε φορολογικούς παραδείσους. Δεν θα χρειαστεί πολύ σκέψη για να φανταστείτε ποιο κόμμα και ποιες δυνάμεις στην Ελλάδα εκπροσωπεί αυτή την τάση. Αυτή λοιπόν είναι η τάση του νεοφιλελευθερισμού. Είτε δεξιού, κυρίως δεξιού, είτε όμως κάποιες φορές και κεντροαριστερού. Πρόκειται για αντιλήψεις που πλασάρονται συνεχώς ως φρέσκες και καινοτόμες, ενώ στην πραγματικότητα είναι πιο παλιές και από το δουλεμπόριο του 18ου αιώνα. Ένας κόσμος γεμάτος ανισότητες δεν μπορεί να είναι ο κόσμος του μέλλοντος. Η άμβληση των ανισοτήτων, η υπέρβαση του σημερινού καπιταλισμού που αναπαράγει και γεννά αυτές τις ανισότητες και οδηγεί τον ίδιο τον πλανήτη σε υπαρξιακή κρίση, είναι η μόνη νομοτέλεια για την οποία αξίζει να αγωνιστούμε. Η τρίτη αξιολόγηση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί γρήγορα και η εκταμείευση της επόμενης δόσης να γίνει στις αρχές του 2018, δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης Klaus Regling. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Handelsblatt, τόνισε πως έπειτα από σημαντικές καθυστερήσεις στις δύο πρώτες αξιολογήσεις, νιώθουμε, όπως είπε, ενθαρρυμένοι από την προεργασία που έχει κάνει η ελληνική πλευρά εν ώψη της επικείμενης αποστολής για την τρίτη αξιολόγηση. Στην ερώτηση της εφημερίδας για το τμήμα των 86 δισεκατομμυρίων ευρώ του προγράμματος, τα οποία πιθανό να μην χρειαστούν, ο κύριος Ρέγκλινγκ αναφέρει ότι όπως υπέδειξε το Eurogroup τον Μάιο του 2016, ορισμένα από τα χρήματα που δεν θα χρησιμοποιηθούν από το πρόγραμμα του ESM θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των δανείων της Ελλάδας προς τους άλλους πιστωτές. Τώρα, την έναρξη της λειτουργίας του ιστότοπου www.kinonikomerisma.gr, όπου και θα υποβάλλονται αιτήσεις για την καταβολή μερίσματος, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Ο ιστότοπος βρίσκεται σε λειτουργία από χθες και θα είναι σε λειτουργία μέχρι τα μεσάνυχτα της 3ης 12 Δεκεμβρίου. Από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 23.000 αιτήσεις, εκ των οποίων άμεσα εγκρίθηκαν 9.000. Εάν είστε λοιπόν άνω των 70 και λαμβάνετε σύνταξη ή το επίδομα των ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΓΑ, δεν είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης. Εφόσον πληρείτε τα κριτήρια για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, το κοινωνικό μέρισμα θα καταβληθεί αυτόματα στο λογαριασμό στον οποίο λαμβάνετε τη σύνταξη ή το επίδομα ανασφάλιστων υπερήλικων. Αυτό αφορά μόνο σε όσα νοικοκυριά αποτελούνται από ένα μόνο άτομο ή από ένα ζευγάρι και δεν ισχύει όταν υπάρχουν και άλλα μέλη στο νοικοκυριό.
Τώρα, αλλάζουμε κλίμα, πάμε στα διεθνή. Τα ηγετικά στελέχη της Ένωσης Χριστιανοδημοκρατών του Συντηρητικού Κόμματος υπό την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ τάχθηκαν την Κυριακή υπέρνος μεγάλου συνασπισμού με τους σοσιαλδημοκράτες για να αρθεί το πολιτικό αδιέξοδο στην Γερμανία. Η Άγγελα Μέρκελ, η τέταρτη θητεία της οποίας τέθηκε εν αμφιβόλο την περασμένη εβδομάδα, όταν διερευνητικές συνομιλίες της Χριστιανικής Ένωσης με τους Ελεύθερους Δημοκράτες και τους Πράσινους κατέρευσαν, εξασφάλισε πολιτική σανίδα σωτηρίας από το S5 την Παρασκευή, δεχόμενοι έντονες πιέσεις να εγγυηθούν την πολιτική σταθερότητα και προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η χώρα σε νέες εκλογές, οι σοσιαλδημοκράτες άλλαξαν θέση και συμφώνησαν να αρχίσουν συνομιλίες με την Άγγελα Μέρκελ, οπότε αναμένουμε τα νεότερα. Επιπλέον, μένοντας στα διεθνή, η Τερέζα Μέι εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τεράστια πρόκληση να πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιταχύνει τις συνομιλίες που αφορούν το εμπόριο και την μεταβατική περίοδο κατά τις διαβουλεύσεις του Δεκεμβρίου, όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τούσκ. Μετά από μια κατηδίαν συνάντηση με την Βρετανία Πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ψαλίδισε τις προσδοκίες της σχετικά με την ομαλή μετάβαση σε ευρύτερες συνομιλίες. Ο ίδιος τόνισε το πρόβλημα της αποφυγής σκληρών Ιρλανδικών συνόρων, κάτι που το Δουβλίνο πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την διατήρηση της Βόρειας Ιρλανδίας στην ενιαία αγορά και την Τελωνιακή Ένωση. Η Βρετανία πάντως απέρριψε τη λύση αυτή ως προσβολή του Συντάγματος του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι τη συνάντηση που θα έρθει μεταξύ της ΜΕΙ και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, που έχει προγραμματιστεί για τις 4 Δεκεμβρίου. Ο Ντόναλντ Τούσκ δήλωσε ότι η Βρετανική κυβέρνηση πλέον έχει διορία 10 ημερών για να παρουσιάσει ένα σχέδιο για την μελλοντική πορεία της Μεγάλης Βρετανίας. Με αφορμή τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ανατολικές χώρες που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, η Βρετανίδα Πρωθυπουργός βρήκε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε μια προσπάθεια να ξεκολλήσουν οι διαπραγματεύσεις για το Brexit. Βασικό ζήτημα στις συζητήσεις παραμένει το θέμα του λογαριασμού που πρέπει να πληρώσει το Ηνωμένο Βασίλειο πριν εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχε πολύ θετικό κλίμα στις συνομιλίες και ένα γνήσιο συνέστημα ότι θέλουμε να προχωρήσουμε μαζί. Είπα ότι θα τιμήσουμε τις δεσμεύσεις μας, ότι καμία χώρα, κανένα κράτος μέλος δεν χρειάζεται να ανησυχεί αν θα πρέπει να πληρώσει περισσότερα. Θα ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Γι' αυτό το θέμα μιλήσαμε. Η Βρετανή Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης και στο θέμα των συνόρων με την Ιρλανδία, τονίζοντας ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν επιθυμεί νέα εμπόδια. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Τούσκ επέλεξε το Twitter για να ενημερώσει για το αποτέλεσμα της συνάντησης. Η ικανοποιητική πρόοδος για τον Brexit το Δεκέμβριο είναι πιθανή ακόμη, αλλά παραμένει πρόκληση. Χρειάζεται να δούμε πρόοδο στις απαντήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στις επόμενες 10 μέρες, είπε ο Τούσκ. Λοιπόν, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Ξεκινάει η εβδομάδα με πολλά θέματα σήμερα, όπως είδαμε. Καταρχάς, έχουμε σήμερα τη συζήτηση στη Βουλή για το θέμα του κυρίου Καμένου. Θα δούμε όλα τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Έρχονται στην Ελλάδα επικεφαλής του ESM, έρχονται οι θεσμοί, προκειμένου να συνεχίσει και η συζήτηση για την αξιολόγηση και να κλείσει η τεχνική συμφωνία. Θα το δούμε όλα αναλυτικά με την συνάδελφο Ειρήνη Γεωργιλέα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι έχουν ανοίξει και ευρωπαϊκές αγορές. Θα δούμε και εκεί τι γίνεται αναλυτικά. Προς στιγμή εδώ, εγώ βλέπω μια μικρή πτώση για τους κυριότερους δείκτες. Σε αυτό το σημείο όμως θα πρέπει να περάσουμε σε διαφημίσεις. Τα Everest παραμένουν κοντά μας, τα οποία, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, θέλοντας να αναβαθμίσουν την εμπειρία των καταναλωτών, προσφέρουν ένα νέο τρόπο για τις online παραγγελίες σας. Και μάλιστα πιο συγκεκριμένα μπορείτε να παραγγέλνετε στο www.everest.gr και να επιλέγετε το χαρμάνι που ταιριάζει σε εσάς. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το Everest που είναι μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Εμείς, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο περνάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο κοντά σας. Thank you.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Το ελληνικό χρηματιστήριο ακόμα δεν έχει ανοίξει. Είναι 10.30 σχεδόν. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια διαπραγματεύονται ήδη και βλέπουμε να υπάρχουν έντονες πιέσεις, τουλάχιστον σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει στις ευρωπαϊκές αγορές. Δηλαδή, από όλες αυτή την ώρα ξεπερνούν το 0,30%. Κυρίως το Παρίσιο CAC 40 υποχωρεί κατά 0,35%. Ανάλογη είναι η πτώση σε Ιταλία και Ισπανία. Λίγο μικρότερες οι ρευστοποιήσεις για τον FTSE 100 στο Λονδίνο στο μείον 0,15%. Ο DAX στο μείον 0,30%. Επίσης, βλέπουμε ότι υπάρχουν πιέσεις συνολικά στις ευρωπαϊκές αγορές. Οπότε, φαντάζομαι ότι και το ελληνικό χρηματιστήριο ενδεχομένως να επηρεαστεί από την αρνητική εικόνα των ξένων αγορών. Θα τα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Μέχρι τότε, όμως, φίλες και φίλοι, ελάτε να δούμε τα πρωτοσέλιδα μαζί του σημερινού τύπου. Λοιπόν, ξεκινάμε με την εφημερίδα Δημοκρατία. Το πρωτοσέλιδο αναφέρει δάκτυλος της MIT. Αποκάλυψη γιατί ήθελε να την άξουν στον αέρα τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Σατανικός εγκέφαλος των διαρροών. Έλληνας πράκτορας της Τουρκίας. Σήμερα η σύγκρουση Τσίπρα Μητσοτάκη Καμένου στη Βουλή. Επίσης, προχωρώντας, 29 ερωτήσεις απαντήσεις για το κοινωνικό μέρισμα. Από χθες, αν μπορείτε να μου κλείσετε το μικρόφωνο, ωραία. Από χθες άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Πώς θα τις συμπληρώσετε? Συνεχίζοντας λίγο πιο κάτω, σε ποιες υποθέσεις η εφορία κουρεύει αναδρομικά τα άγρια πρόστιμα και τι κρύβουν τα σημειώματα της τραγωδίας στη Νέα Σμύρνη, πολλά τα ερωτήματα μετά το σοκ. Υπάλληλοι έκαναν οικονομία 850.000 ευρώ στο νοσοκομείο των Χρεβενών. Την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα ζητά η Αυστραλία, βρήκε σύμμαχο η Ελλάδα. Σοκ. Στο σφυρί θα βγουν ηλεκτρονικά 18.000 ακίνητα μέχρι το τέλος του 2018. Αυτά αναφέρει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Πάμε στο Έθνος. Πάρτε το μέρισμα με 6 κινήσεις. Άνοιξε η εφαρμογή. Έγκριση εξπρές χιλιάδων αιτήσεων. Αναλυτικά τα ποσά για όλα τα νοικοκυριά. Μαρτυρίες. Εδώ έχουμε ένα εξοργιστικό θέμα. Παιδιά σκλάβοι του σεξ στην Ελλάδα του 2017. Αναφέρεται σε αυτό το θέμα το Έθνος. Επίσης, φόνο στην Κάλυμνο σκότωσαν και έσυραν τον 21χρονο φοιτητή. Συγκλονίζει όλη την Ελλάδα η άγρια δολοφονία του Νίκου Χατζηπαύλου. Λέσβος, ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σε συμπλοκή. Ματηρό επεισόδιο μεταξύ Αφγανών μεταναστών στο χωριό Πάμφυλα. Διαπραγμάτευση δανειστή στην Αθήνα με διάθεση για συμφωνία ορόσημου για τους θεσμούς στο Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου. Και δικηγόροι στις κάλπες με την αποχή να κυριαρχεί. Μεγάλο θέμα. Επίσης, βλέπουμε την φωτογραφία, η κοιλάδα του θανάτου, πώς φτάσαμε στη σφαγή του Σινά. Το ISIS είχε στοχοποιήσει τους μουσουλμάνους Σούφι, στέλνοντας απειλητικά μηνύματα πριν από την πολύ νεκρή επίθεση της Παρασκευής. Προχωρώντας, ελεύθερος τύπος, όλα τα νέα όρια ηλικίας για σύνταξη με 15 έως 40 έτη εργασίας, αναλυτικοί πίνακες, ΓΕΙΚΑ, Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Τράπεζες, ΟΑΕ και ΕΤΑ. Ποιοι γλιτώνουν τα 67 και ποιοι βγαίνουν από τα 55. Συνεχίζοντας, κούρεμα 85% σε χρέη εταιρείας με τον εξοδικαστικό. Ο φοιτητής στην Κάλυμνο δολοφονήθηκε σε περιοχή άνθρο τοξικομανών. Τι δείχνουν οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας? Επίσης, το στοίχημα δύο νέων αναπαλαίωσαν νεοκλασικό, άνοιξαν τρία μαγαζιά στην πλατεία Βάθη. Σύλληψη πυρήνα σε κατάληψη εξ αρχείων, η ελληνική αστυνομία και ένωσε κτίριο στην οδό Καλλιδρομίου. Επίσης, ετοιμάζεται να ακυρώσει την πώληση για να καλύψει τον καμένο. Το παρασκήνιο της μη βράβευσης άνθιμο από το ΑΠΕΘΕ και τα 6 βήματα για να κάνετε αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα. Αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Πάμε και στην εφημερίδα Εστία. Σύραξη στο Μαξίμου. Τσίπρας κατά Ευκλήδη, Βούτσης κατά Φίλη, Κοντζιά, Σαπών. Επίσης, μέλος τρίτης κατηγορίας η Μεγάλη Βρετανία θα τηρεί τους κανόνες χωρίς να έχει λόγο. Σε άλλα θέματα, έναρξης πληστηριασμών ξεκινούν μεθαύριο Τετάρτη εκτός απρόπτη ηλεκτρονική πληστηριασμή των ακινήτων. Αντίπαλός μας η Νέα Δημοκρατία. Βασικό ιδεολογικό και πολιτικό αντίπαλο θεωρεί τη Νέα Δημοκρατία υφόφη γεννηματά. Εφημερίδα των Συντακτών. Πεδίο Βουλής.
Σκλήρη θα είναι την παράθεση Τσίπρα Μητσοτάκη, ομοβροντή αποκαλύψεων για τα βήματα προς Σαουδική Αραβία. Αποκαλύψεις λοιπόν αναμένονται από τον Υπουργό Άμυνας που θα απαντήσει στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης για αντιπερισπασμό της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ μπροστά στα υπαρκτά σκάνδαλά τους. Μιλάει η κυβέρνηση, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας θα παρέμβει για να διαλύσει την πολιτική σκευωρία γιατί ακυρώθηκε η συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Επίσης, το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο για αναδοχές και υιοθεσίες, τέλος στην εγκληματική ιδρυματοποίηση παιδιών, στην ασύλληπτη ταλαιπωρία υποψηφίων γονιών και στο εμπόριο βρεφών, με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης να μπαίνει σε διαβούλευση. Συνεχίζοντας, εκδήλωση ΚΚΕ στο ΣΕΦ, το σύγχρονο και το νέο είναι ο σοσιαλισμός. Γερμανία, το τριπλό ραντεβού της Πέμπτης προς τον μεγάλο συνασπισμό. Βαγγέλης Μαρινάκης, η επιστολή του στην εφημερίδα των συντακτών και η απάντησή μας. Και Μάνδρα, η τραγωδία, ο άνθρωπος έβαλε το χέρι του. Κόντρα νιούς, συνεχίζουμε. Στο ΣΚΑΜΝΗ, κόμματα και τραπεζίτες για τα θαλασσοδάνεια των 350 εκατομμυρίων ευρώ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Κορυφαίος τραπεζίτης αποκάλυψε την απάτη και τον πολιτικό εκβιασμό, ενώ η δικαιοσύνη προχωρά σε άσκηση κακουργηματικών διώξεων. Σε άλλα θέματα, μυστήριο με την άγρια δολοφονία του 29χρονου φοιτητή στην Κάλυμνο, σοκ με τα σημειώματα του αυτόχειρα παιδοκτών στο Νέα Σμύρνη και στον Βόλο καλούνται να πληρώσουν κλήσεις της περασμένης δεκαετίας. Εφημερίδα Ναυτεμπορική, σε αντίστροφη μέτρηση για την τρίτη αξιολόγηση. Η κυβέρνηση έχει μπροστά της μόλις 5-24 ώρα για να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις. Φτάσαμε λοιπόν και σε αυτό το σημείο. Ανοιχτά μέτωπα παραμένουν το ελληνικό, ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, τα κοινωνικά επιδόματα και τα ενεργειακά. Υπουργείο Οικονομικών, ο δικός χάρτης για την ίσπραξη του κοινωνικού μερίσματος. Επίσης, τελευταία ευκαιρία για οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων. Λίγη σήμερα η προθεσμία. Και περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα νέα», καταιγίδα της ερήμου απολογία Τσίπρα Καμένου στη Βουλή. Αποκαλυπτηρίων συνέχεια σήμερα για τα όπλα και τον σκοτεινό ρόλο του μεσάζοντα της Αραβίας που κυκλοφορούσε σαν στο σπίτι του στο Πεντάγωνο, αναφέρει το πρώτο θέμα. Τα παιδιά της Μάνδρας δεν πάνε στο σχολείο, αλληλεγγύη μόνο από ιδιώτες. Οι χιλιάδες νεκροί στο Ιερό Σινά, ακήρυκτος πόλεμος χωρίς τέλος.
φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει ανοίξει. Αντίθετα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αγορές, αφού καταγράφει κέρδη, η Ευρώπη σήμερα βλέπουμε να καταγράφει απώλειες στο σύνολό της, με το Eurostoxx 600 να υποχωρεί κατά 0,26% αυτή την ώρα. Ωστόσο, εμείς ανεξάρτητοι ενισχυόμαστε, όπως βλέπουμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής, με μια μικρή άνοδο 0,25%. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Καλωσορίζω την Ειρήνη Γεωργιλέα μαζί μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Σοφία. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, έφυγε η προηγούμενη με την Black Friday, mm-hmm. που πραγματικά έτσι είχε ημέρα ένα ενδιαφέρον, και πλέον πηγαίνουμε στη Cyber Week, η λεγόμενη εβδομάδα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Έτσι είναι. Πάμε προς την εβδομάδα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Βέβαια, να πούμε πως η Black Friday, όπως φαίνεται, ήταν μια αρκετά θετική ημέρα για τους όσους είχαν καταστήματα, κυρίως βέβαια για τα μεγάλα καταστήματα και για καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών. Γενικά, ο απολογισμός είναι θετικός. Είχαμε κάποια στοιχεία που μας έδωσαν έτσι. Δεν έχουμε επίσημα ακόμα στοιχεία σε αριθμούς. Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία, έτσι, του ρεπορτάζ, να το πω πολύ απλά, δείχνουν ότι όλα κύλησαν ομαλά και ήταν πολύ θετικό για τα καταστήματα. Οπότε το πιο πιθανό είναι φυσικά να γίνει και του χρόνου. Και μάλιστα και ο κύριος Κορκίδης είχε πει μήπως αντί για τρεις ημέρες, γιατί στην ουσία οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έκαναν μόνο μία μέρα την Παρασκευή, είχαν ένα τριήμερο προσφορών. Μήπως γίνει και εβδομάδα. Μια εβδομάδα. Αυτό ναι, είπε να γίνει Greek Week, Greek Black Week, κάπως έτσι να την ονομάσουμε. Διότι όπως φαίνεται και οι καταναλωτές ανταποκρίνονται σε αυτό, διότι είναι και μία εκπτωτική περίοδος που πραγματοποιείται πριν τις γιορτές. Όλα αυτά τα ξενόφερτα πάντως τα φέρνουμε εμείς εδώ με τεράστια καθυστέρηση και τα προσαρμόζουμε και στα μέτρα μας. Τα προσαρμόζουμε στα μέτρα μας, στις ανάγκες μας και στο τι ζητάει και η αγορά από τη μία και οι καταναλωτές από την άλλη. Τώρα, πάμε στη Cyber Week. Πότε ξεκινάει? Ξεκινάει 1η Δεκέμβρη, μεθαύριο την Παρασκευή, mm-hmm. και ολοκληρώνεται την 5η 7 Δεκεμβρίου. Τώρα, η Cyber Week ίσχυε εδώ στην Ελλάδα από το 2013, είναι η 5η χρονιά που γίνεται. Δεν είναι σαν την Black Friday. Δεν ήταν ωστόσο τόσο διαφημισμένη. Δεν ήταν τόσο διαφημισμένη και δεν ήταν και τόσο γνωστό, διότι και γενικά το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα δεν είναι και τόσο διαδεδομένο. Mm-hmm. Έγινε μια σημαντική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια και όντως οι καταναλωτές άρχιζαν να στρέφονται προς το ηλεκτρονικό εμπόριο, και γι' αυτό το λόγο πλέον έχει γίνει εβδομάδα, διότι αρχικά ήταν Cyber Monday, ήταν μόνο μία ημέρα. Οπότε πλέον έχουμε μία ολόκληρη εβδομάδα με προσφορές που θα βρούμε στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Συγκεκριμένα κατά το διάστημα αυτό, από την 1η Δεκεμβρίου, επαναλαμβάνω, έως τις 7, θα συμμετάσχουν και θα έχουν εκπτώσεις περισσότερα από 250 ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα. Mm-hmm. Πραγματοποιείται για 5η χρονιά και ο σκοπός είναι και πάλι οι καταναλωτές να μπορέσουν να ψωνίσουν όλα όσα χρειάζονται σε προνομιακές τιμές. Και κάπως έτσι, Ειρήνη, θα μπούμε και στον τελευταίο μήνα του έτους, mm-hmm. πλησιάζοντας έτσι πύρος στις χριστουγεννιάτικες διακοπές, όπου εκεί θα δούμε και τα αποτελέσματα συνολικά της κατανάλωσης και ναι, πώς έτσι κινήθηκαν και οι εκπτώσεις. Πώς κινήθηκαν οι εκπτώσεις, αλλά γενικά και πώς θα κινηθεί και η αγορά τα Χριστούγεννα. Κλείνει η χρονιά, οπότε θα κάνουν και τον απολογισμό τους οι καταστηματάρχες από τον Γενάρη, για να δουν πώς πήγε η συγκεκριμένη χρονιά. Πάντως λένε ότι με την Black Friday πήραν μια ανάσα. Βέβαια, δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό ισχύει για πιο συνοικιακά και πιο μικρά μαγαζιά. Ίσως λιγότερο. Ίσως λιγότερο, διότι και από τις εικόνες βλέπαμε ότι ο περισσότερος κόσμος πήγαινε σε πολυκαταστήματα, σε εμπορικά και σε αλυσίδες. Ναι. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο και ο καταστηματάρχης στη γειτονιά μας, που έχει ένα μικρό μαγαζάκι χρόνια, πώς αυτός βλέπει τη Black Friday και όλους αυτούς τους ξενόφερτους. Θα μας τα πει αυτά και η δικιά μας εδώ η Αλεξάνδρα Γκίτση, όταν έχουμε και τα τελικά στοιχεία. Οπότε λοιπόν μπαίνουμε σιγά σιγά και στην Cyber Week, την εβδομάδα ηλεκτρονικού εμπορίου, και μπαίνουμε και στα δυσκολότερα, Ειρήνη. Λέω να πάμε και στα υπόλοιπα. Καταρχάς, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. Πρώτος σταθμός, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Είχαμε κάποια θέματα έτσι με τους συμβολιογράφους, τα οποία αναμένεται να λυθούν
Σήμερα έχουμε την επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Ναι, είδα να γίνει η συνέλευση στις 23 Νοεμβρίου, ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε, οπότε την πραγματοποιούν σήμερα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα βγει από εκεί, Σοφία, διότι την Τετάρτη έχουμε την πρεμιέρα, να το πούμε έτσι, των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Μπαίνουμε και στην τελική ευθεία, καθώς έρχονται και οι θεσμοί, οπότε όλα αυτά τα ζητήματα θα βρεθούν στο τραπέζι των συζητήσεων και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και το Eurogroup στις 4 Δεκεμβρίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν. Την Τετάρτη ξεκινούν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Τώρα, τι ζητούν οι δανειστές? Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι ζητούν στο πρώτο τρίμηνο να γίνουν περίπου 600 με 700 πληστηριασμοί, να αυξηθεί ο αριθμός το επόμενο εξάμηνο και μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε περισσότερο, μέχρι το τέλος του 2018, ενώ γύρω στους 18.000 πληστηριασμούς. Τώρα, πώς γίνεται η διαδικασία των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Καταρχάς να πούμε πως το σύστημα θα πραγματοποιείται 3 φορές την εβδομάδα. Προβλέπει να γίνονται ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί 3 φορές την εβδομάδα. Ωστόσο, τώρα για αρχή θα διενεργούνται μόνο κάθε Τετάρτη. Αρχής γεννούμενης εδώ την Τετάρτη, μεθαύριο 29 Νοεμβρίου. Τώρα, τι θα γίνεται? Ο φυλέτης θα μπορεί να τους παρακολουθεί, θα μπορεί να κάνει μια εγγραφή στο σύστημα και όπως θα πήγαινε με τη φυσική του παρουσία στο ειρηνοδικείο και θα παρακολουθούσε τον πληστηριασμό, θα μπορεί να το κάνει και ηλεκτρονικά. Θα γίνεται ηλεκτρονικά. Με μια εγγραφή στο σύστημα θα μπορεί να παρακολουθήσει την όλη διαδικασία. Τώρα, γιατί μιλάμε τόσο πολύ για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς? Γνωρίζουμε ότι έχουν άμεση σχέση και με τα κόκκινα δάνεια, Σοφία, διότι είναι βασικό εργαλείο οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί για την μείωση των κόκκινων δανείων και γι' αυτό έχουμε και την ανάλογη πίεση από τους θεσμούς, οι οποίοι πιστεύουν και υπολογίζουν ότι συμβάλλουν στο 30% της μείωσης των κόκκινων δανείων. 30% και αυτός είναι ο στόχος μέχρι το τέλος του 2019 για την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και σίγουρα οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να προχωρήσουν, να πρέπει να γίνουν, προκειμένου να έχουμε και το κλείσιμο της τεχνικής συμφωνίας για το πλήρες κλείσιμο της αξιολόγησης. Μετά έχουμε το θέμα του ελληνικού, έχουμε το θέμα των επιδομάτων και των ενεργειακών. Είναι και άλλα πολλά τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Ωστόσο, επειδή οι τράπεζες είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο μας καίει και προβληματίζει αρκετά και την πραγματική οικονομία, θα πρέπει να κλείσει, να δούμε τι θα γίνει με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για να πιάσουμε και τους στόχους. Ακριβώς. Μέχρι 1η Δεκέμβρη θα πρέπει να έχει κλείσει αυτό το μέτωπο, διότι είμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Μέχρι 1η Δεκέμβρη μιλάμε 4 μέρες από σήμερα, μέχρι την Παρασκευή. Ο SSM θα βρίσκεται αύριο. Εδώ από αύριο, οπότε θα γίνουν και οι συζητήσεις με τους τραπεζίτες, να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε, ποιοι είναι οι στόχοι και τι μπορούμε τέλος πάντων να καταφέρουμε. Και όλα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 4, μία εβδομάδα μας έχει γίνει. Ναι, έχουμε το Eurogroup. Έχουμε το Eurogroup. Τότε. Να δούμε τι θα γίνει τότε. Μάλιστα. Όλα όμως είναι σημαντική αυτή η εβδομάδα που διανύουμε, διότι θα γίνουν όλες οι συζητήσεις, θα πρέπει να κλείσουν αρκετά μέτωπα για να τα προλάβουμε όλα μέχρι το Eurogroup. Μία εβδομάδα. Μάλιστα. Ακριβώς. Ο στόχος για την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, να θυμίσουμε, είναι στα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως πέρα από αυτό και σε συνδυασμό με το τι θα καταφέρουν να κάνουν οι τράπεζες, θα δημιουργηθούν τα νέα δεδομένα αρχής γενομένης από 1η-1η-2018, καθώς θα έχουμε και άλλες αλλαγές σε ό,τι αφορά τον τρόπο που θα κάνουν τις προβλέψεις τους οι ελληνικές τράπεζες. Και τότε σιγά-σιγά θα δούμε αν τελικά θα γίνουν και ποιες θα είναι οι παραδοχές για τα stress test. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και τις τράπεζες. Είμαστε εδώ και τα παρακολουθούμε γιατί παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, βλέπω και το ελληνικό χρηματιστήριο τελικά πέρασε σε αρνητικό έδαφος. Ακολουθεί την πορεία των ευρωπαϊκών στο μείον 0,08%. Βλέπω αυτή την ώρα σε αρνητικό έδαφος εξακολουθούν να είναι οι ευρωπαϊκές αγορές. Ο ισπανικός ίμπεξ μόνο έχει περάσει σε θετικό έδαφος. Τι έχουμε σήμερα από τα ξένα? Σχετικά με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καταρχάς ξεκίνησαν πτωτικά διότι έλαβαν και τη σκητάλη από τις ασιατικές αγορές, διότι και αυτές κατέγραψαν πτώσεις. Σήμερα το πρωί είχαμε απώλειες. Τώρα, εδώ στα ευρωπαϊκά
Οι επενδυτές στρέφουν το ενδιαφέρον τους και σε εταιρικά νέα σχετικά με τη Unilever, για παράδειγμα, η οποία ξεκίνησε την αναζήτηση νέου διευθύνοντος συμβούλου, αλλά επίσης και για την Lufthansa. Και εδώ έχει ενδιαφέρον, διότι η αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού ζήτησε από την Lufthansa πληροφορίες για την τιμολογιακή πολιτική της, καθώς υπήρξαν κάποια παράπονα από τους πελάτες για αύξηση των τιμών. Και φυσικά παραμένουμε στο θέμα της Γερμανίας. Πολιτικό ζήτημα της Γερμανίας. Μας άφησε ένα παράθυρο ο Σούλτς την προηγούμενη εβδομάδα. Κάνουν ένα βήμα προς το σχηματισμό κυβέρνησης. Υπάρχει έτσι μία βελτίωση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το βήμα το οποίο κάνουν είναι μεγάλο. Ωστόσο, υπάρχει μία βελτίωση. Μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε και εκεί συναντήσεις. Και πιστεύουμε ότι θα βρεθεί κάποια λύση. Τώρα, το ευρώ, να πω εγώ, ναι, έχει αρχίσει να παίρνει τα πάνω του. Σήμερα ενισχύεται κατά 0,09%. Η ισοτιμία διαμορφώνεται στο 1,1945. Έχοντας πιεστεί αρκετά το προηγούμενο διάστημα, βλέπουμε τώρα ότι πλησιάζει πάλι κοντά στο 1,20. Μάλιστα, και πριν στις σχετικές αγορές έχει φτάσει σε υψηλό 2,5 μηνών το ευρώ. Όντως βλέπουμε μια ανωδική πορεία σημαντική, και βλέπουμε και για την στερλίνα κέρδη, να πούμε και για την βρετανική λίρα, η οποία διαμορφώνεται στο 1,33, ισοτιμία στερλίνας δολαρίου, και εδώ έχουμε σημαντική άνοδο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά και την εικόνα των διεθνών αγορών. Είδαμε και τα τρέχοντα εδώ που περιμένουμε στα δικά μας. Και έχουμε πολλές εξελίξεις και στο θέμα της υγείας. Θα τα πούμε στη συνέχεια, Ειρήνη, σε ξαναπεριμένω. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς, φίλες και φίλοι, περνάμε σε αυτό το σημείο σε μία σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Και επιστρέφοντας, θα έχουμε μαζί μας εδώ στο κεντρικό στούντιο του SBC τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Είναι πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, για να συζητήσουμε έτσι μαζί όλα τα προβλήματα τα οποία επηρεάζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Το Ελληνικό Χρηματιστήριο καταγράφει μικρή άνοδο, βλέπουμε μεταβλητότητα. Έχουμε στην παρέα μας και τα Everest. Μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας στο www.everest.gr και να κάνετε την επιλογή που ταιριάζει σε εσάς. Και μάλιστα να σας πούμε ότι έχετε δύο επιλογές για τον πρωινό σας καφέ, δύο χαρμάνια. Το ένα χαρμάνι είναι το κλασικό 100% superior αράμπικα, που προέρχεται αποκλειστικά από κόκκους ποικιλίας αράμπικα. Αυτή η ποικιλία είναι περισσότερο για αυτούς που θέλουν πιο έντονη γεύση και άρωμα. Υπάρχει το χαρμάνι, το Fine Brazilian Blend. Είναι ένας συνδυασμός αράμπικα και ρομπούστα από κόκκους πολύ καλής ποιότητας που καλλιεργούνται στα υψίπεδα της Βραζιλίας. Λοιπόν, δοκιμάστε και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει και σε πολύ καλή τιμή, αφού ξεκινάει μόλις 1 ευρώ. Έχουμε λοιπόν τα Everest μαζί μας, έχουμε το Ελληνικό Χρηματιστήριο εκεί, κάνει τις δικές του προσπάθειες, και έχουμε μαζί μας εδώ στο κεντρικό στούντιο του SBC και τον σημερινό μας καλεσμένο είναι ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, είναι πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας και αντιπρόεδρος του ΟΠΕΜΕΔ. Λοιπόν, έχουμε αρκετά να συζητήσουμε. Υπάρχουν πολλά θέματα. Τώρα ξεκινάει και αυτή η εβδομάδα που πηγαίνει προς την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Ξεκινούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Είχαμε τον προϋπολογισμό. Λοιπόν, όλα αυτά θα προσπαθήσουμε έτσι να τα βάλουμε σε μία σειρά για να τα συζητήσουμε. Εγώ θα ξεκινήσω από το γενικό σχόλιο, το οποίο είναι ότι σε γενικές γραμμές έχουμε δει ότι μπαίνει σε μία σταθερότητα έτσι, η πορεία της οικονομίας. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Αν και ο προϋπολογισμός σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ήταν λίγο πιο απαισιόδοξος. Παρόλα αυτά, υπάρχει μία καλή βάση για το 2018. Εσείς πώς τα βλέπετε τώρα τα πράγματα? Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι από το Σεπτέμβριο, θα έλεγα μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, υπάρχει μία σταθερότητα στην οικονομία. Τι εννοούμε σταθερότητα? Δηλαδή, έχει σταματήσει η πτώση. Η άνοδος που υπάρχει είναι πάρα πολύ μικρή και οφείλεται κυρίως σε κρατικές επενδύσεις, όμως και σε επενδύσεις που γίνονται από μεγάλες επιχειρήσεις του εξωτερικού, οι 1-2 επενδύσεις που έχουν φέρει αυτή τη διαφορά. Αυτό όμως που είδαμε στον προϋπολογισμό και πρέπει να το πω ως πρόεδρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου της Αθήνας είναι όταν παραδέχεται ο Υπουργός δημόσια στην Βουλή ότι αυτοί που χτυπιούνται κυριότερα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αντιλαμβάνεστε ότι η ανταπάντηση είναι ότι αυτό όσο το συνεχίζεις δεν θα καταφέρεις να αναστρέψεις το κλίμα το επιχειρηματικό στην αγορά.
Θέλω να πω με απλές κουβέντες να καταλαβαίνει ο κόσμος. Όταν ξεκινάει μια επένδυση, μια επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, και ξέρει ότι το 80% των χρημάτων που θα βγάλει θα τα πληρώσει σε φόρους, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να θέλει να επενδύσει. Οπότε το βασικό πρόβλημα είναι η υπερφορολόγηση. Βεβαίως, προσέξτε. Η υπερφορολόγηση, η οποία δεν οδήγησε σε αύξηση των εσόδων, εσόδων από τα φορολογικά έσοδα του κράτους, γιατί η απάντηση είναι ότι στο πρώτο δεκάμηνο φαίνεται ότι τα έσοδα από τη φορολόγηση ήταν μικρότερα. Όπως και τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές είναι αυτό λιγότερα. Δείχνει ξεκάθαρα όμως ότι κάτι γίνεται λάθος. Βεβαίως, μα είναι λάθος. Ναι. Και βεβαίως παγκοσμίως ποτέ δεν καταφέραμε να φέρουμε ανάπτυξη από μεγάλες εισφορές, τόσο στη φορολογία όσο και στις ασφαλιστικές εισφορές. Πρέπει να πω το εξής. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές. Πάρε λίγα από πολλούς και όχι πολλά από λίγους. Γιατί με αυτό που έχει γίνει σήμερα, το 45% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πληρώνει. Το άλλο 55% αδυνατεί να πληρώσει. Δεύτερον, τον οδηγείς να πάει στην παραοικονομία. Στο οποίο βεβαίως δεν συμφωνώ, αλλά στην πραγματικότητα μην κοροϊδευόμαστε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η μεγαλύτερη φοροδιαφυγή που υπήρξε τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα. Έχουμε έξαρση του παραεμπορίου. Το παραεμπόριο που στην Ελλάδα, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι ξεπερνάει τα 25 με 30 δις. Είναι απίθανο νούμερο για τη χώρα μας και είναι το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Αν λοιπόν δεν χτυπήσεις την πηγή τα προβλήματα και προσπαθείς από τους έντιμους, γιατί αυτή τη στιγμή ποιοι πληρώνουν την ύφη, οι έντιμοι φορολογούμενοι, οι έντιμοι μικρομεσαίοι, αυτοί που δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν, και αυτό είναι μια λάθος συνταγή. Αυτό που θα ξαναπούμε για άλλη μια φορά είναι, εφόσον θέλεις να ανοίξει η οικονομία, να αυξήσει τους ελέγχους, είμαστε και εμείς απόλυτοι ότι αντιλαμβάνεστε, η φοροδιαφυγή σημαίνει και η σκληρότερη μορφή αθέμητου ανταγωνισμού. Ναι, ωστόσο, μάλλον δεν υπάρχει ο μηχανισμός για να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση, θα έλεγα εγώ. Γιατί ξέρετε, όταν από το 2011, και είναι η εκατοστή φορά που το λέω, έχουμε αγοράσει όλα τα εργαλεία και τα προγράμματα που χρειάζεται να γίνει διασταύρωση των ταμιακών μηχανών με την Γενική Γραμματεία Εσόδων. Και αυτό το θέμα δεν προχωράει. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο θες να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή ή αν από ένα σημείο και μετά σε βολεύει η φοροδιαφυγή πολιτικά. Δεν ξέρω κατά πόσο θες να χτυπήσει το παραεμπόριο όταν γίνεται παραεμπόριο κάτω από τη Βουλή. Όταν γίνεται στο Σύνταγμα, στην Ομόνια. Δεν γίνεται σε ένα χωριό που δεν μπορεί να το βρει. Άρα επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις που παίρνει στο τι κάνει, στο αν θέλει πραγματικά να τα αντιμετωπίσει. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο τι κάνεις, αντί να δεις έναν τρόπο, και αυτό δεν θα συνεχίσει το συγκεκριμένο για τον προϋπολογισμό, έχεις δύο τρόπους για να μαζέψεις τα έσοδα που χρειάζεσαι για τον προϋπολογισμό και για το πλεόνασμα για να πληρώσεις τα χρέη σου. Ο ένας είναι η βαριά φορολογία που γίνεται. Μια απίστευτη βαριά. Ο άλλος είναι. Αυτός είναι ο εύκολος τρόπος. Ο πιο εύκολος. Επιλέγει ο εύκολος τρόπος. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Ο άλλος τρόπος είναι να μεγαλώσεις το ΑΕΠ, δηλαδή να φέρεις ανάπτυξη. Άρα να πάμε στη λογική που είπα, να πάρεις λίγα από πολλούς. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα βάλεις μια στρατηγική ανάπτυξης, ώστε να ανοίξουν επιχειρήσεις, να αυξηθούν οι εργαζόμενοι, να χτυπήσεις και το θέμα της ενεργείας και άρα να πάρεις έσοδα. Αυτός ο τρόπος λοιπόν, επειδή θέλει δουλειά, επειδή θέλει όπως καταλαβαίνετε να χτυπηθείς και με κάποια συμφέροντα που αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται από αυτή την κατάσταση, δεν τον επιλέγεις. Και το αποτέλεσμα είναι να πηγαίνεις μόνο σε αυτούς, να τους χτυπάς με τον ίδιο τρόπο και να προσπαθείς να τους πάρεις τι το παραπάνω. Αυτό που θα αντιμετωπίσεις την επόμενη χρονιά θα είναι και άλλα λουκέτα, θα κλείνουν επιχειρήσεις που απασχολούν άτομα και θα ανοίγουν αυτοαπασχολούμενοι. Έχουμε στην Ελλάδα σε 650.000 επιχειρήσεις που υπάρχουν, 500.000 είναι αυτοαπασχολούμενοι. Και πρέπει να το καταλαβαίνουμε αυτό. Δηλαδή, είναι ένα μεγάλο μέρος είναι επιχειρήσεις ανάγκης. Επιχειρήσεις που βγάζουν ένα μεροκάματο. Άρα, θα πρέπει να αυξήσεις το ΑΕΠ. Και το ΑΕΠ, για να τον αυξήσεις, θα πρέπει να δώσεις τα εφόδια εκείνα όπου άλλος θα θέλει να επενδύσει στη χώρα μας. Γιατί, ξέρετε, πλούτο σε μια ελεύθερη οικονομία σαν τη δική μας παράγουν μόνο οι επιχειρήσεις. Και για να μπορείς να δώσεις κοινωνικά μερίσματα και να κάνεις κοινωνική πολιτική, πρέπει να έχεις νέα παραγωγή πλούτου, που σημαίνει αύξηση του ΑΕΠ. Και το ΑΕΠ δεν πρόκειται να αυξηθεί όσο θα υπάρχουν αυτά τα μέτρα. Αυτό που λέτε νομίζω είναι το κλειδί και θα πρέπει νομίζω εγώ να δημιουργηθούν συνθήκες τέτοιες που να μας οδηγήσουν σε μια μακροχρόνια ανάπτυξη. Προς το παρόν φαίνεται ότι έχουμε ξεφύγει από αυτή την οριακή ανάπτυξη που ήμασταν εδώ και 10 χρόνια και την ύφεση φυσικά. Ξεπερνάμε σε ανάπτυξη το ποσοστό του 1,5% περίπου. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν κάνει την ανάπτυξή μας βιώσιμη γιατί δεν υπάρχουν βάσεις. Η υπερφορολόγηση, όπως είπατε και εσείς, χτυπάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες από την πλευρά τους αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Οι τράπεζες σε αυτή τη φάση κοιτούν να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Οπότε οι επιχειρηματίες βρίσκονται στη μέση και προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν με τις δικές τους δυνάμεις. Εσείς από το μετερίζει σας, τι είναι αυτό το οποίο, με ποιο τρόπο βοηθάτε, τι προτείνετε να γίνει? Καταρχήν, να ξεκινήσω από το απλά. Εμείς έχουμε προτείνει σε ένα επιμελητήριο, και όχι μόνο το δικό μας, μεταρρυθμίσεις.
πάνω από 15 μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι άνευ κόστος για την πολιτεία. Τι μεταρρυθμίσεις που χτυπάνε την γραφειοκρατία και βοηθάνε ευκολότερα να ανοίξουν επιχειρήσεις. Φαντάζομαι τις έχετε παραθέσει στην κυβέρνηση. Πάρα πολλές φορές. Εξακούγονται οι προτάσεις και αυτά τα οποία. Κάθε φορά ακούγονται και κάθε φορά δεν υλοποιούνται. Ξέρετε, υπάρχει ένα πολύ ωραίο που λέμε κλασικά εμείς ότι. Πάντα συμφωνούμε με την αντιπολίτευση, με την εκάστοτε αντιπολίτευση. Πάντα η αντιπολίτευση είναι ταυτόσιμη μαζί μας. Η εκάστοτε κυβέρνηση μας ακούει, αλλά ουσιαστικά δεν προχωράει αυτά τα θέματα. Γιατί, ας μην κρυβόμαστε τώρα και το λέμε με έναν τρόπο που δεν καταλαβαίνω. Γιατί λέει δεν τα κάνει? Γιατί υπάρχουν μικροσυμφέροντα που εξυπηρετούνται από τις πολιτικές αυτές. Θα επιμείνω στον προηγούμενο πρίγμα για τις τράπεζες ότι είναι μονόδρομος για τη χώρα να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη, γιατί αυτή θα λύσει όχι μόνο το οικονομικό, θα λύσει και το πολιτικό πρόβλημα της χώρας και το πρόβλημα ύπαρξης της χώρας. Άρα θα πρέπει το επιχειρήν να το δει πιο θετικά η κυβέρνηση, να καταλάβει ότι με αυτά τα μέτρα δεν βοηθάει το σκοπό που θέλει και που ναι, μεν είναι εύκολος τρόπος, οδηγείται διαρκώς, σαν να λέμε ότι η ύφεση, και αν ακόμη έχουμε αυτά τα μέτρα, θα ξαναγυρίσει. Γιατί θα πρέπει να δεις τον τρόπο που προχωράει. Και βέβαια, οι δύο μεγάλες συνθήκες που ξέρουμε πάντα είναι ότι για να προχωρήσει η οικονομία χρειάζεται πάντα πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Πολιτική σταθερότητα πρέπει να έχουμε και αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι πριν 6 μήνες. Η οικονομική σταθερότητα δεν έχουμε. Και τι εννοώ οικονομική σταθερότητα? Ξέρετε, στην Αμερική, στα τελευταία 30 χρόνια έχουν 10 φορολογικούς νόμους. Στην Ελλάδα έχουμε 250. Δηλαδή, κάποιος για να παρακολουθήσει τη διαδικασία της φορολογικής νομοθεσίας χρειάζεται ειδικούς επιστήμονες. Στο θέμα των τραπεζών, κοιτάξτε, επιτρέψτε να το πω με αυτόν τον όρο. Ο ελληνικός λαός πλήρωσε 50 δισεκατομμύρια για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Οι τράπεζες θα πρέπει να καταλάβουν που λειτουργούν ως κράτος εν κράτη στη χώρα μας, ότι είναι για να προσπαθούν να βοηθάνε τις επιχειρήσεις, γιατί από εκεί κερδίζουν. Δεν μπορεί μονίμως να χρησιμοποιούν μεθόδους που δεν σέβονται και αυτούς που στήριξαν την ύπαρξή τους. Λέω το πιο κλασικό παράδειγμα. Ναι. Τη στιγμή που έγινε, στηρίξαμε τις τράπεζες, που έγινε κούρεμα των καταθέσεων και όλα αυτά, δεν μπορεί την ίδια στιγμή η τράπεζα να μην κάνει το ίδιο στους πελάτες που στήριξαν την ύπαρξή τους. Δηλαδή, δεν μπορεί μια τράπεζα να πουλάει 1,5 δις κόκκινα δάνεια, 45 εκατομμύρια στο 3%, αλλά να το αρνείται στους πελάτες της να το κάνει και να το δίνει στην Αναφέρεστε προφανώς στη Eurobank που πούλησε τα καταναλωτικά εκείνα δάνεια έναντι 3 cents. Παρ' όλα αυτά, η θέση της Eurobank και τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες του τραπεζικού ρεπορτάζ είναι ότι προσέγγισε αυτούς που είχαν τα καταναλωτικά δάνεια, αλλά δεν δέχθηκαν. Γιατί δεν κάνει το ίδιο λοιπόν και στα στεγαστικά δάνεια? Γιατί εκεί προφανώς θα υπάρχουν άλλα συμφέροντα από πίσω. Αυτό προσπαθώ να πω. Δηλαδή, ασφαλώς και καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να έχει μια πολιτική οι τράπεζες όπου θα καταλάβουν το εξής. Αν δώσουν την ευκαιρία σε ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που έχουν ειδικά σπίτια ή επιχειρήσεις και λειτουργήσουν με τέτοιες αντιλήψεις, εγώ δεν την κατηγορώ την αντίληψη που έχει, αλλά πρέπει να τη διευρύνει, τότε και ανακεφαλοποίηση θα κάνει γρηγορότερα, θα πάρει χρήματα που τα χρειάζεται, που αποτελούν μέρος του κεφαλαίου τους και θα εξυπηρετήσουν αυτόν τον κόσμο. Ξέρετε, ό,τι και να λέμε, ακόμη και δεν υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή τράπεζα ή κυβέρνηση, και το λέω έτσι με το πιο ομό τρόπο στον κόσμο, τι θα κάνει για κάποια στιγμή? Θα πάει να πει σε μια οικογένεια με δύο παιδιά που μένει στα Πατήσια, στην Κυψέλη, ότι θα σου κάνω κατάσταση, πετάξει στον δρόμο? Εντάξει, τώρα βάλαν το όριο των 300.000 ευρώ για τις πληστηριασμούς. Άρα, εγώ λέω, είτε πούμε για αυτά τα σπίτια ή για τα άλλα, τι ζητάμε εμείς? Εμείς λέμε κάθε επιχείρηση που σώζεται, σώζεται η οικονομία. Άρα βρες τον τρόπο και δες από όλους αυτούς πόσοι σώζονται και πόσοι μπορείς να το σώσεις και μην χρησιμοποιείς απειλές του τύπου που ξέρεις στην πραγματικότητα δεν θα τις υλοποιήσεις για αυτούς και δεν θα τις υλοποιήσεις γιατί αυτό θα ήταν μια κοινωνική έξι για τη χώρα μας. Άρα πρέπει να βρούμε τρόπους που μπορούν και οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές, όσοι είχαν δάνεια, στεγαστικά δάνεια, να μπορούν να τα απεξέλθουν. Αυτό που θα ζήταγαν οι επιχειρηματίες είναι σίγουρα ένας χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής. Μπορεί να το κάνει η κυβέρνηση στο πλαίσιο των προγραμμάτων που ακολουθεί? Κοιτάξτε, για να το κάνει, θα βάλει μια στρατηγική. Μπαίνουμε στα δύσκολα, δηλαδή χρειάζεται μια στρατηγική. Ξέρετε, εάν λέγαμε ας πούμε, το πρόβλημα της κοινωνικής ασφάλειας στη χώρα μας πότε θα λυθεί και σας έλεγα ότι πρακτικά δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί κάτω από 10-12 χρόνια, αν σας έλεγα ότι τα κόκκινα δάνεια για να λυθούν στη χώρα μας θα μας φάνε πάνω από 15 χρόνια, γι' αυτό δημιουργήθηκαν και όλοι αυτοί οι οργανισμοί, το ίδιο θα σου πω για τη φορολογία. Ναι. Ότι θα βάλεις ένα σχεδιασμό πενταετίας που θα δεις ποιοι είναι οι τομείς ανάπτυξης που μπορείς να κάνεις, αυτό που λέμε εθνικό σχεδιασμό για την οικονομία, πώς θα προχωρήσει η οικονομία και σιγά σιγά θα σκέφτεσαι πώς μειώνει τη φορολογία. Και δεν υπάρχουν και μάγοι. Και όταν ακούμε εμείς ότι ξέρετε κάποιος άλλος που θα έρθει στην κυβέρνηση θα κάνει μείωση της φορολογίας χωρίς να μας λέει που θα βρει τα έσοδα, το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί για να μειώσει τη φορολογία θα πρέπει να βρει από πού θα έρθουν τα έσοδα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτό πρέπει να το κάνεις μέσα από την ανάπτυξη. Δηλαδή αναπτύσσοντας την οικονομία, δημιουργώντας καινούριες επιχειρήσεις, θα βρει τα έσοδα.
Γιατί αυτή τη στιγμή κατάφερε στο ανάποδο. Και αν πάντα η δικαιολογία είναι οι φοροδιαφεύγοντες, η απάντηση είναι μα του οδηγεί εκεί, δεν μπορεί να του πιάσει, δεν θε να του πιάσει, γιατί αποτελούν πιθανά πελατειακό κοινό, και αυτό είναι ένα φαύλο κύκλο. Mm-hmm. Ενώ το σωστό είναι αυτό που θα έλεγα, είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Είμαστε εναντίον οποιοδήποτε φοροδιαφεύγει, οποιοδήποτε φοροδιαφεύγει. Δώστε τον τρόπο όμως ύπαρξης του να υπάρχει, γιατί τον οδηγείς εκεί και ουσιαστικά μετά κάνεις πως δεν το βλέπεις. Αυτή η ατιμωρησία λοιπόν, ποιος σας είπε ότι εμείς την ευνοούμε? Γιατί αυτή η ατιμωρησία, όπως σας είπα, φέρνει τον πιο αθέμητο ανταγωνισμό στις επιχειρήσεις. Πράγμα το οποίο το τελευταίο διάστημα είναι πολύ έντονο και δεχόμαστε πιέσεις. Και το λέω για να το καταλάβει ο κόσμος απλά. Yeah. Αν εγώ πληρώνω τη φορολογία μου, πληρώνω τις εισφορές μου, πληρώνω το κόκκινο δάνειο και εσείς είστε ανταγωνιστής μου. Και πουλάτε ένα προϊόν κάτω του κόστους, γιατί απλά δεν πληρώνετε τίποτα. Δεν είναι η χειρότερη μορφή αθέμητου ανταγωνισμού. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα δούμε, γιατί δεν βοηθάνε την οικονομία να πάει μπροστά. Η οικονομία θα πάει μπροστά όταν έχουμε κανόνες, οι οποίοι κανόνες και νόμους που ισχύουν για όλους. Παραοικονομία να γυρίσει το προηγούμενο. Δεν μπορεί να ζούμε σε μια αυταπάτη και να λέμε παραοικονομία. Όταν επιμένω να σας λέω ότι η παραοικονομία είναι μέσα στο κέντρο. Είναι δηλαδή στη μύτη. Ναι, μπροστά στα μάτια. Άρα εδώ τι συζητάμε, δηλαδή οι μηχανισμοί για να σταματήσει είναι πολύ εύκολοι. Οι τράπεζες, η κυβέρνηση, θα πρέπει σαν λογική να έχουν την, πώς θα καταφέρουμε να μπουν πολλές επιχειρήσεις να μπουν στην αγορά. Εδώ έρχομαι να σας πω και το μεγάλο θέμα που προκύπτει αυτές τις μέρες, mm-hmm. το θέμα της δεύτερης ευκαιρίας, του πτωχευτικού κώδικα. Να σας πω λοιπόν, και αυτό να το καταλάβει ο τηλεθεατής μας απλά. Έχουμε ένα 30% των επιχειρήσεων, οι οποίοι δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσουν ποτέ. Το ξέρουμε. Είτε λέγεται κόκκινο δάνειο, είτε mm-hmm. λέγεται εισφορές, είτε λέγεται φορολογία. Έχεις δύο δρόμους για αυτούς. Η μία είναι να τις αφήσεις να είναι χωρίς να μπορούν να επαναλειτουργήσουν, χωρίς να έχουν αφημί, χωρίς τίποτα. Άρα τι θα κάνουν, ή θα κλέψουν ή θα μπουν στην παραοικονομία. Ο άλλος τρόπος είναι να τους εξεντάξεις, όπως γίνεται παγκοσμίως στην αγορά, να ξαναμπούν στην αγορά εφόσον δεις ότι άδολα, όχι δόλια, άδολα έχουν χρεοκοπήσει, να τους εντάξεις στην αγορά. Αυτό το λέμε εμείς ανακαλύψουμε τους άλλους, ασφαλώς και όχι. Γίνεται σε όλη την Ευρώπη και θυμίζω ότι ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Τραμπ, είχε χρεοκοπήσει πριν κάνει την αυτοκρατορία του. Και δεν αντιμετωπίστηκε από τη χώρα του ως ένας απατεώνας, αλλά ως ένας ο οποίος έντιμα λόγω της ύφεσης χρεοκόπησε. Υπάρχει ένα τεταρτό παράδειγμα να σας πω. Εάν εγώ ήμουν έμπορος αυτοκινήτων το 2008, mm-hmm. άρα εφόσον οι πωλήσεις αυτοκινήτων είχαν φτάσει τότε και τις 500.000 το χρόνο, θα έκανα καλά να μεγαλώσω την επιχείρησή μου, να κάνω κάθε τη μονάδα, να κάνω συνεργείο. Καλά δεν θα έκανα. Άρα θα μου λέγανε ότι σωστά επενδύω να μεγαλώσει. Τι έφταξα εγώ που μετά από δύο χρόνια πωλήσει το αυτοκίνητο έφτασε στις 50.000 και όλη η επένδυσή μου τριάχτηκε στον αέρα. Άρα δεν θα μπορούσα να πληρώσω το δάνειό μου. Όλη αυτή η επένδυση δεν μπορεί πλέον να αντέξει στην αγορά. Θέλω να πω ότι ασφαλώς και υπάρχουν τρόποι να δεις τη δόλια που το έχει σε τη μη δόλια. Και βέβαια να σας πω ότι πανευρωπαϊκά στην Αγγλία που έχει το πτωχευτικό κώδικα εδώ και 10 χρόνια, 15 πολύ έντονα, 5% είναι οι περιπτώσεις που έχουν βρει μέσα από τη σκληρή νομοθεσία που έχουν ότι είναι δόλιες πτωχεύσεις. Οι υπόλοιπες δεν είναι δόλιες. Στις δόλιες είμαστε σαφείς. Να πάνε στον εισαγγελέα, να πάνε φυλακή, όσοι κάνανε δόλια. Μάλιστα. Μιλάμε για όλους αυτούς που η ύφεση τους οδήγησε εκεί. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει πρώτα πολιτική βούληση, όπως είπατε στην αρχή της συζήτησής μας, και μια στρατηγική προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν λειτουργούν δολίως και να διαφοροποιηθούν από τις άλλες επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε βάρος όλων των νομοταγών πολιτών. Κανέναν δεν συμφέρει, συγγνώμη. Ναι. Ξέρετε, λέω στον κόσμο, όταν κάποιος φοροδιαφεύγει, ποιος την πληρώνει? Ο έντιμος φορολογούμενος. Γιατί να το θέλει? Εμείς εκφράζουμε τον έντιμο επιχειρηματία. Άρα δεν θέλουμε να υπάρχει φοροδιαφυγή. Δεν θέλουμε να υπάρχει φοροδιαφυγή. Δεν τους δικαιολογώ όταν λέω ότι το κάνω για αυτόν τον λόγο. Λέω, καταλαβαίνω ότι αυτός αντιστέκεται εις βάρος μας όμως γι' αυτό. Ή όταν σας λέω ότι ξέρετε, εμείς θέλουμε να επανέλθουν οι άνθρωποι που έχουν χρεοκοπήσει. Γιατί το λέω? Γιατί αυτή είναι η επιχειρηματικότητα. Στηρίζεται σε μια λογική. Όσο περισσότεροι υπάρχουν στην αγορά, έτσι παραπάνω επιβιώνουν. Εμείς οι μικρομεσαίοι θέλουμε. Οι εργαζόμενοι να παίρνουν αξιοπρεπείς μισθούς. Δεν θέλουμε να παίρνουν μικρούς μισθούς. Mm-hmm. Να παίρνουν αξιοπρεπείς. Δεν θέλουμε να υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε. Θυμίζω ότι το επιμελητήριό μας το τελευταίο διάστημα πήγε σε 8 Δήμους και μοίρασε τεράστιες ποσότητες τροφίμων, πήγε στην Αρχιεπισκοπή, πήγε στη Μάντρα και στη Νέα Πέραμο και δείξαμε τεράστια κοινωνική ευαισθησία. Άρα, εμείς θέλουμε μια κοινωνία στην οποία ο καταναλωτής μας ποιος είναι? Είστε εσείς, είναι ο άλλος που είναι μικρομεσαίος, είναι ο εργαζόμενος, είναι ο συνταξιούχος. Άρα, εμείς θέλουμε να υπάρξει ανάπτυξη για να μπορούν όλοι αυτοί να λειτουργούν. Όμως, για να υπάρξει κοινωνικό επίδομα, και έρχομαι στο κοινωνικό επίδομα. Βεβαίως και συμφωνώ και εγώ, αν ήμουν βουλευτής της Βουλής, θα ψήφιζα το κοινωνικό επίδομα. Μόνο από το κοινωνικό επίδομα πρέπει να είναι προϊόν πλούτου. Δεν μπορεί να είναι προϊόν το οποίο πληρώνεται στις πλάτες κάποιων μέσα από τη φορολογία, γιατί πάλι εδώ δεν προσφέρει τίποτα. Γιατί κλείνεις κάποιον άλλον, αλλά θα μείνουν κάποιοι άλλοι άνεργοι. Θα πρέπει να είναι προϊόν πλούτου, ανάπτυξης. Όταν δεν είναι προϊόν πλούτου και είναι προϊόν φορολογίας ή μείωση προγραμμάτων, γιατί γι' αυτό υπάρχει του ΑΕΔ για τους ανέργους, δεν καταφέρνεις κάτι. Είναι μια αυταπάτη στην κοινωνία
αυταπάτη, όπου του ρίχνεις ένα κόκαλο για να μπορείς να του δείξεις ότι είσαι μαζί του. Είναι αυτό που είπα, με αυτές τις μορφές δεν οδηγείται η οικονομία πουθενά. Χρειαζόμαστε. Είμαι αισιόδοξος ότι πλέον, ακριβώς γιατί πιάσαμε πάτο, θα πρέπει να πάμε μπροστά. Όμως η ταχύτητα που θα πάμε μπροστά εξαρτάται από την πολιτική βούληση της κυβέρνησης. Μάλιστα. Είναι πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν για να στηριχθεί η πραγματική οικονομία, η οποία παρά το γεγονός ότι τα πάμε καλύτερα σε επίπεδο αριθμών, δεν το έχει νιώσει αυτό ακόμα. Και αναρωτιέμαι αν θα το νιώσει και το 2018, που έρχονται και οι νέοι φόροι, από το 2019 έρχονται και νέα μέτρα. Οπότε μάλλον προβλέπεται να είναι δύσκολα τα πράγματα. Οι επιχειρηματίες στενάζουν από την υπερφορολόγηση και πολλές επιχειρήσεις, ένα άλλο μεγάλο θέμα, επιλέγουν, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, να φύγουν από την Ελλάδα και να πάνε σε γειτονικές χώρες, οι οποίες σαφώς είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές λόγω των φορολογικών συντελεστών. Άρα σκεφτείτε σε αυτό που μου λέτε, ότι αυτός που μένει εδώ και παλεύει να υπάρξει στη χώρα του, έτσι, έχει όλη αυτή την αντιμετώπιση από την κυβέρνηση. Αυτοί που φεύγουν είτε στη Βουλγαρία είτε στην Κύπρο, είτε οπουδήποτε αλλού, πρέπει να σας πω, βεβαίως δεν συμφωνώ και ούτε τους αιτιολογώ με αυτό, η λογική δική του η απάντηση θα είναι ότι εγώ για να επιβιώσω είναι μονόδρομος για μένα να μεταφέρω την επιχείρηση εκεί, να πάμε ανάποδα. Ας δει λοιπόν η κυβέρνηση πώς θα τους δώσει το ερέθισμα, θα τους δώσει μια πολιτική να ξαναγυρίσουν πίσω, όπου θα σημαίνει για μας ανάπτυξη, θα σημαίνει νέες θέσεις εργασίας. Ναι. Όταν ξέρετε, αυτός που είναι στη Βόρεια Ελλάδα και ξέρει ότι αν πάει στη Βουλγαρία θα έχει 10% φορολογία και στην Ελλάδα έχει 30%, όπου μόνο τα υπόλοιπα την φτάνει στο 80%, ναι, θα σου απαντήσει ότι ξέρεις, δεν έχω άλλη ελπίδα επιβίωση και πάω εκεί. Παραλαμβάνω, δεν τον δικαιώ, δεν είμαι μαζί του, αλλά καταλαβαίνω αυτό που θα απαντήσει. Στην ουσία, ας σκεφτούμε ότι αυτό έφερε ανάπτυξη στην Κύπρο ή στη Βουλγαρία ή στην Αλβανία, γιατί εκεί γίνεται, ή στα Σκόπια, και ας δούμε ποιο τρόπο τους ξαναφέρνουμε πίσω, έτσι ώστε αντί να μιλάμε για φορολογία από το δικό τους, από τη δική τους εισφορά στη φορολογία ή σε ασφαλιστικές εισφορές, να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά λιγότερα βάρη στους υπόλοιπους που σήμερα δίνουν τη μάχη στη χώρα μας. Έτσι. Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας, κύριε Χατζηθεοδοσίου, θα ήθελα να μας πείτε, μιας και πλησιάζουν και οι εκλογές του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, αν δεν κάνω λάθος, 2, 3, 4 Δεκεμβρίου. Ναι, ναι. Εσείς είστε πρόεδρος, έρχεται αρκετούς υποψηφίους με τους οποίους είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και εδώ από την εκπομπή μας και από άλλες εκπομπές. Θα ήθελα να μας πείτε ποιοι είναι οι βασικοί σας στόχοι, τι προτείνετε στους επιχειρηματίες σε αυτή την περίοδο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι λίγο ευκολότερη από αυτά που έχουμε περάσει. Ωστόσο, με όλη αυτή την υπερφορολόγηση, τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν και το επαναλαμβάνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι τράπεζες απουσιάζουν από την χρηματοδότηση και τη στήριξη των επιχειρήσεων. Εσείς τι τους συμβουλεύετε? Στις 2, 3 και 4 Δεκέμβρη, στις εκλογές του Επιμελητηρίου, θέλω να πω σε όλους αυτούς που μας ακούνε και μας βλέπουν ότι, κοιτώντας τους στα μάτια, ο μόνος σύμμαχος που υπάρχει σήμερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι τα επιμελητήρια. Είναι ο πιο δικός τους άνθρωπος. Αυτό φάνηκε σε όλη αυτή την πορεία μέχρι σήμερα που ήμασταν δίπλα τους. Πήγαμε πάνω από 50 φορές σαν Επιμελητήριο Αθήνας στους υπουργούς για να αλλάξουμε αποφάσεις που ήταν εις βάρος μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κάναμε πάνω από 250 επιστολές για θέματα που αφορούσαν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στηρίξαμε τους αδύνατους μικρομεσαίες επιχειρήσεις με επιδόματα. Πρώτη φορά επίδομα, να πω στον κόσμο, έχει βγάλει το Επιμελητήριο Αθηνών πριν από 2 χρόνια, όταν δώσαμε επιδόματα και δωρεάν φροντιστήρια ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είχαν εισόδημα κάτω από 10.000. Mm-hmm. Είμαστε στην πρώτη γραμμή και ζητάμε την ανάπτυξη και ζητάμε να έχουν τη σωστή αντιμετώπιση οι επιχειρήσεις. Ασφαλώς λοιπόν και οι εκλογές είναι η αφορμή. Οι άνθρωποι που εκλέγονται είναι ένας από αυτούς. Όπως και εγώ είμαι ένας επιχειρηματίας που λειτουργώ στον χώρο. Άρα πρέπει να έρθουν να εκλέξουν τη διοίκηση που τους εκπροσωπεί. Τους καλώ λοιπόν να συμμετέχουν στις εκλογές. Γιατί βασικά αυτοί που θα δώσουν λύσεις στη χώρα και αυτοί που θα δώσουν προτάσεις για να πάει η χώρα ένα βήμα μπροστά στην οικονομία, είμαστε εμείς. Είσαστε εσείς. Αυτοί που μπορούν και πρέπει να πάρουν τις τύχες της χώρας στα χέρια τους. Άρα βασικά μέσα από αυτό το μήνυμα προσπαθώ να πω ότι μπορεί η επιχειρηματικότητα να μιλήσει για την επόμενη μέρα. Μοχλός για να το πει αυτό είναι τα επιμελητήρια. Εμείς θα παλεύουμε για να υπάρχει μια δίκαιη φορολογική πολιτική, να υπάρχουν δίκαιες εισφορές, το τραπεζικό σύστημα να υπάρχει, γιατί χωρίς τραπεζικό σύστημα δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ανάπτυξη στη χώρα μας. Και βεβαίως θα παλεύουμε πάντα, έτσι ώστε οι μικρομεσαίοι να μπορούν να επιβιώσουν, γιατί αυτή τη στιγμή στην κρίση ένα μεγάλο κομμάτι από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πήραν οι πολυεθνικές και εμείς θα είμαστε σε διαρκή σύγκρουση με αυτό, γιατί νομίζουμε ότι το μέλλον της χώρας, που έχει 99,9% των επιχειρήσεων μικρομεσαίες,
Δηλαδή, είναι οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, οι διπλανοί μας. Θα πρέπει να επιβιώσουν, γιατί πουθενά δεν υπήρξε ανάπτυξη όλη την Ευρώπη χωρίς βασικό παράγοντα της μικρομεσαίας επιχείρησης. Εμείς, κύριε Χατζή Θεοδοσίου, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Είστε επικεφαλής του συνδυασμού. Ποιος είναι ο συνδυασμός? Το συνδυασμός είναι το επιμελητήριό μας, με 160 πάρα πολύ σημαντικά στελέχη της αγοράς. Αξίζει να σας πω ότι οι 40 από αυτούς είναι πρόεδροι σωματείων, δηλαδή πρόεδροι μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οπότε έχουν τον παράγοντα της κοινωνίας. Και νομίζω ότι αποδείξαμε στα προηγούμενα 6 χρόνια, όπου εξυγχρονίσαμε το επιμελητήριο, σήμερα ο στόχος μας είναι να το εξευρωπαϊσουμε. Δηλαδή να είμαστε ακόμη πιο κοντά στον επιχειρηματία, δίνοντάς του προτάσεις, βρίσκοντας χρηματοδοτικά εργαλεία, μοχλεύοντας από την αγορά να του πούμε με ποιο τρόπο θα επιβιώσει η επιχείρησή του, κάνοντας μελέτες για το μέλλον των επιχειρήσεων. Άρα σε κάθε περίπτωση εμείς με αυτούς είμαστε έναν. Και βέβαια θέλω να πω δημοσίως ότι εμείς δεν κρίνουμε ότι έχουμε αντιπάλους παρατάξει το επιμελητήριο. Αν δεν πελεί μας είναι μόνο τα προβλήματα, είναι αυτά που είπα προηγουμένως, γιατί θεωρώ ότι την επόμενη μέρα πάλι όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να υπάρξουν επιχειρήσεις μας στο μέλλον. Και αυτή πρέπει να είναι η προσέγγιση από όλους και από τους πολιτικούς μας, οι οποίοι συνήθως μπλέκουν σε ιδεολογίες. Θα πρέπει όλοι μαζί τέλος πάντων να αναλυθούμε. Δείτε μια πάσα να πω κάτι, αν μπορώ να το πω. Πείτε, το προλαβαίνετε. Τα μεγάλα κόμματα στην Ελλάδα, τα κόμματα δηλαδή αυτό που ονομάζουμε νεοκρατικού τόξου, και αυτή είναι η άποψη όλων των επιμελητηρίων, πρέπει να πούμε ομάς στον κόσμο, δεν έχουν μεγάλες διαφορές στην οικονομία έως καθόλου. Είναι όλοι οπαδοί της ελεύθερης οικονομίας, από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, επιτρέψτε μου. Είναι όλοι οπαδοί της Ευρώπης, το είπανε, θέλουν Ευρώπη και θέλουν ευρώ. Και θέλουν ελεύθερη οικονομία, γιατί η ελεύθερη οικονομία στη χώρα μας και η ανάπτυξη, όλοι συμφωνούν εκεί. Άρα, θα πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούν ότι πρέπει να υπάρξει μεταξύ τους σύνεση, συνένεση, συνεργασία, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ένα πενταετές, εφταετές πρόγραμμα ανάπτυξης χώρας, να δούμε πώς αντιμετωπίζεται και να αφήσουν τις δίθεν συγκρούσεις που υπάρχουν, γιατί στην πραγματικότητα πρώτα να σώσουμε το καράβι που λέγεται χώρα, που λέγεται οικονομία, και μετά έχουν χρόνο να μαλώσουν για δευτερεύοντα ζητήματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αν είχε γίνει κάποια χρόνια νωρίτερα, νομίζω δεν θα βρισκόμασταν εδώ που είμαστε. Ακριβώς. Και το μεγαλύτερο παράδειγμα σε αυτό είναι η Κύπρος, όπου εκεί ακόμα και τα πιο ακραία κόμματα συνεργάστηκαν και είδαμε τώρα που βρίσκεται η Κύπρος σε επίπεδο ανάπτυξης. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και καλή επιτυχία, κύριε Χατζή Θεοδοσίου, να συνεχίσετε τις προσπάθειές σας, τη στήριξη των επιχειρηματιών και αυτό το κοινωνικό έργο το οποίο κάνετε όλα αυτά τα χρόνια. Καλή επιτυχία, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Εκλογές 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου. Όσοι είστε στο επιμελητήριο και είστε επαγγελματίες, να είστε εκεί να δώσετε την ψήφο σας. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο νομίζω μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε για το κλείσιμο της εκπομπής μας.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Το Ελληνικό Χρηματιστήριο έτσι προσπαθεί να βρει κατεύθυνση. Μεταξύ κερδών και απολειών βρίσκεται ο γενικός δείκτης. Αυτή την ώρα οριακά υψηλότερα, κατά 0,02% ενισχύεται. Και πριν δούμε λίγες περισσότερες λεπτομέρειες για τη συνεδρίαση και την πορεία των δικτωβαρών μετοχών, συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη και την συνάδελφο Ειρήνη Γεωργιλέα, η οποία θα μας μιλήσει για τον κλάδο της υγείας, διότι έχουμε αρκετές εξελίξεις μετά την απρόσμενη από την αγορά δημόσια πρόταση του Όμιλου Αποστολόπουλου για το υγεία. Mm-hmm. Ειρήνη, καλημέρα. Ναι, και καλημέρα. Πάλι. Όντως, είχαμε την Παρασκευή αρκετές εξελίξεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Είχαμε την προσφορά της εταιρείας συμμετοχών της οικογένειας Αποστολόπουλου. Πρόκειται για μια εταιρεία, μπορώ να πούμε ότι ο Αποστολόπουλος είναι αυτός ο οποίος κατέχει το Ιατρικό Αθηνών. Έκανε μια προσφορά λοιπόν για το 30% του ομίλου υγεία. Από την πλευρά του όμως είχαμε και την απάντηση της ΜΗ, καθώς το 70% των μετοχών του ομίλου υγεία ανήκουν στην ΜΗ. Οπότε είχαμε την απάντηση από την άλλη πλευρά, η οποία είπε ότι δεν προτίθεται να πουλήσει καμία μετοχή. Οπότε προφανώς είναι μια κίνηση που δεν έχει γίνει σε συνεννόηση με το βασικό μέτοχο που είναι η ΜΗΚ. Mm-hmm. Και αυτό το καταλαβαίνουμε από την ανακοίνωση. Από την απάντηση, ακριβώς. Από τις ανακοινώσεις που έβγαλαν και οι δύο, εμπλεκόμενοι. Δηλαδή, από την πλευρά της οικογένειας Αποστολόπουλου ανέφερε ότι ενδιαφέρεται να προβεί σε αυτή την κίνηση, διότι θέλει γενικώς να μην περάσουν αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου της υγείας σε ξένα φαντς και να μην έχουμε κάποια αλλαγή, αλλά γενικά ότι θέλει να επεκταθεί και περισσότερο στο χώρο της υγείας. Από την άλλη, όμως, είχαμε και την απάντηση του ομίλου, ο οποίος ανέφερε ότι κατέχει το 70,38% των μετοχών του ομίλου υγεία και δεν προτίθεται σε καμία περίπτωση να πωλήσει κάποιο ποσοστό από αυτό το οποίο κατέχει. Επίσης, στην ανακοίνωση αναφέρει πως η διοίκηση της ΜΗΚ έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις προοπτικές του υγεία και στη δυνατότητά του να αποτελεί σήμερα και στο μέλλον τον κυρίαρχο πυλώνα στον χώρο της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα. Οπότε πλέον μετά τη συγκεκριμένη κίνηση βλέπουμε το όνομα του Ομίλου Υγεία να μπαίνει στο κάδρο. Γενικά γίνονται αρκετές διεργασίες στον κλάδο της υγείας και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το υγεία συγκεκριμένα. Και μέσα σε όλο αυτό και το CVC Capital, το οποίο έκανε επιτυχημένα και στην Ιταλία και στην Ισπανία έτσι κάποιες κινήσεις, βρίσκεται εδώ και αυτό κάνει τις δικές του έτσι κινήσεις προκειμένου να δει τι θα κάνει στον κλάδο και στις υπηρεσίες της υγείας. Οπότε το παρακολουθούμε το θέμα. Θα έχει εξελίξεις, ακριβώς, Σοφία. Είναι μια είδηση η οποία την οποία την είδαμε την Παρασκευή, αλλά δεν τελειώνει εδώ, δεν τελειώνει σε αυτές τις ανακοινώσεις. Σίγουρα θα έχουμε αρκετές εξελίξεις σε αυτόν τον κλάδο. Πάντως, να πούμε πως την Παρασκευή είδαμε τη μετοχή του ομίλου υγεία να καταγράφει άνοδο συν 30%. Είχαμε και τα αποτελέσματα του ομίλου. Ήταν πολύ θετικά τα αποτελέσματα. Είχαμε και αύξηση του κύκλου εργασιών και τον EBITDA για το 9μηνο. Μάλιστα. Λοιπόν, Ειρήνη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα του υγεία και επανερχόμαστε μένοντας όμως στο συγκεκριμένο θέμα. Αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών προφόρων πέτυχε ο Όμιλος Υγεία για το φετινό 9μηνο. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 168,4 εκατομμύρια ευρώ από 167,4 εκατομμύρια το 9μηνο του 2016, καταγράφοντας αύξηση 0,6%. Τα ενοποιημένα κέρδη προτόκων, φόρων και αποσβέσεων σημείωσαν άνοδο 7,4%, φτάνοντας στα 23,2 εκατομμύρια ευρώ, όταν την περσινή αντίστοιχη περίοδο είχαν διαμορφωθεί στα 21,6 εκατομμύρια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου, τα ενοποιημένα αποτελέσματα των ενδιάμεσων περιόδων των δύο προηγούμενων ετών επηρεάστηκαν αρνητικά από τις μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις και συγκεκριμένα τις περικοπές στην τιμολόγηση των νοσηλιών και των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΗ.
Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα του Υγεία. Θα μείνουμε όμως στο Υγεία, αλλά σε ένα διαφορετικό τύπου θέμα, καθώς ομάδα εθελοντών του προσέφερε δωρεάν υπηρεσίες υγείας σε κατοίκους του Άργους Οριστικού. Πρόκειται για το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας του Ομίλου Ταξιδεύουμε για την Υγεία, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 4.000 εξετάσεις σε περίπου 1.100 κατοίκους του Άργους Οριστικού. Η ομάδα των εθελοντών περιλάμβανε 31 γιατρούς, 16 ειδικοτήτων, καθώς και 40 εθελοντές από το νοσηλευτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό των εταιριών του Ομίλου. Πάμε να δούμε όλες τις ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες στο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Στο Άργος Οριστικού βρέθηκε ο Όμιλος Υγείας στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας «Ταξιδεύουμε για την Υγεία». Ομάδα εθελοντών προσέφερε δωρεάν υπηρεσίες υγείας, καθώς συνολικά διενεργήθηκαν περισσότερες από 4.000 εξετάσεις σε περίπου 1.100 κατοίκους. Στα πλαίσια του προγράμματος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, από το 2013 πραγματοποιήσαμε την 8η εξόρμησή μας σε μέρη της Ελλάδας που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στο σύστημα υγείας, ώστε να παρέχουμε δωρεάν εξετάσεις και ιατρικές εξετάσεις και διαγνωστικές εξετάσεις στους ανθρώπους αυτών των περιοχών. Βρισκόμαστε στο Άργος Οριστικό, στην Καστοριά, ένα εξαιρετικό μέρος που είχαμε μια συγκινητική πραγματικά υποδοχή τόσο από τις δημοτικές αρχές όσο και από τον κόσμο σε αυτή μας την προσπάθεια. Θα ήθελα να πω ότι όλοι μας αποφασίσαμε αυτή την εξόρμηση να την αφιερώσουμε στη μνήμη του τόσο ευνηδίως εκλειπώντα Προέδρου μας πέρσι τέτοιο καιρό, ο οποίος μας οδηγεί και έχει δημιουργήσει το όραμά του μας οδηγεί και έχει δημιουργήσει όλη αυτή την υποδομή ώστε να είμαστε εμείς να έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε τέτοιες εκδηλώσεις. Η ομάδα των εθελοντών περιελάμβανε 31 γιατρούς, 16 ειδικοτήτων, καθώς και 40 εθελοντές από το νοσηλευτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό των εταιριών του Ομίλου Υγεία. Η εξόρμηση που έχει γίνει πια θεσμός, αλλά για μένα απαραίτητη, γιατί προσωπικά μ' αρέσει που προσφέρω, αλλά και παίρνω πολύ από αυτόν τον υπέροχο κόσμο, από την ευγνωμοσύνη και τη συγκίνηση που μας δείχνει αυτός ο κόσμος. Η αγάπη του κόσμου και το ότι έχουν αγκαλιάσει με τόσο ενθουσιασμό την όλη προσπάθεια του Ομίλου είναι καταπληκτική. Ευγνώμονες οι άνθρωποι για αυτό το οποίο τις δίνουμε. Εγώ βέβαια πάντα αισθάνομαι μια μεγάλη ευχαρίστηση μέσα μου, γιατί είναι ωραίο να σταματάς κάποια στιγμή τη δουλειά σου και να προσφέρεις σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος που συμμετείχα ως μέλος σε αυτήν την ανθρωπιστική αποστολή. Θεωρώ ότι στέφθηκε με επιτυχία, διότι η αποδοχή από τον κόσμο ήταν μεγάλη, η οργάνωση ήταν άριστη. Δεν είναι μόνο το ότι στήσαμε ένα νοσοκομείο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, δεν είναι μόνο ότι εξετάσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους, είναι η ζέστη, η θέρμη, η ευγένεια με την οποία μας αγκάλιασαν οι άνθρωποι της περιοχής. Οι διαγνωστικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν περιελάμβαναν αιματολογικούς ελέγχους, PAP τεστ, υπερηχογραφήματα σώματος και αγγείων, καρδιογραφήματα, τρίπλεξ καρδιάς και οφθαλμολογικούς ελέγχους. Ήρθαμε από την Αθήνα με πολύ πολύ όρεξη για να πραγματοποιήσουμε εθελοντικά καρδιολογικές εξετάσεις και τρίπλεξ καρδιάς στον πληθυσμό εδώ της περιοχής. Η μεγαλύτερη ευχαρίστηση ήταν η ικανοποίηση που έβλεπα στα μάτια των γυναικών και όταν έβλεπαν και ένιωθαν την ανιδιοτέλεια με την οποία εμείς τις εξετάζαμε και τις παρακολουθούσαμε. Η ευγνωμοσύνη που εισπράττουμε από τους ανθρώπους αυτούς που εξετάζουμε είναι κάτι μοναδικό. Αγάπη από κόσμο, αλλά ταυτόχρονα και ανάγκη για προσφορά αγάπης. Και έχει αναπτυχθεί μια σχέση αλληλοεκτιμήσεως και ανταλλαγής αισθημάτων που μας κάνει να νιώσουμε πάρα πολύ χαρούμενοι.
Μέχρι σήμερα, μέσω του προγράμματος «Ταξιδεύουμε για την υγεία», έχουν πραγματοποιηθεί πολλές εθελοντικές εκστρατείες, όπως στους Λειψούς, στο Αγαθονήσι, στο Καρπενήσι και στην Τήλο, ενώ έχουν εξεταστεί πάνω από 8.700 κάτοικοι και έχουν διενεργηθεί πάνω από 34.100 ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις. Οι κάτοικοι του Άργους Οριστικού πάντως υποδέχθηκαν εγκάρδια τους εθελοντές του Ομίλου Υγεία, εκφράζοντάς τους την ευγνωμοσύνη τους. Καλώς ήρθατε καταρχήν στην πόλη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που κάνετε για μας. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Μας εξυπηρετούν κατευθείαν, δεν αργούμε. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο γεγονός για τον τόπο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους γιατρούς. Να είστε καλά. Καταρχήν είστε πολύ εξυπηρετικοί. Αυτό δεν θα τελείωνε σε εμάς να το κάναμε στο νοσοκομείο ούτε σε ένα μήνα. Τόσες πολλές, σε τόσους πολλούς γιατρούς που πήγαμε. Ο Θεός να σας έχει καλά και να έχετε δύναμη και κουράγιο για το υπόλοιπο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ τον Όμιλο Υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους εθελοντές γιατρούς που δεν ξεχνάνε την επαρχία, γιατί οι άλλοι μας έχουν ξεχάσει. Ευχαριστούμε πολύ όλο το ιατρικό προσωπικό για την δυνατότητα που δίνεται στους κατοίκους του Δήμου Άργους Οριστικού και για αυτή την προσπάθεια μέσω του Δήμου Άργους Οριστικού για δωρεάν ιατρικές εξετάσεις. Ευχαριστούμε. Αυτό το πράγμα που είδα σήμερα δεν το έχω ξαναδεί. Τόσο άψογοι, προσωπικό, γιατροί και ευγενικοί. Δηλαδή έχω πάθει πλάκα. Ήταν όλα τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι σας. Είναι πολύ οργανωμένοι και είναι άξια συγχαρητηρίων. Αυτό είναι για πρώτη φορά στο Άργους γίνεται και πάλι είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Και ευχαριστούμε πολύ τον Όμιλο Υγεία για αυτή τη δράση. Φίλες και φίλοι, έχει ισορροπήσει ο Γενικός Δείκτης. Βλέπουμε στο ταμπλό αυτή την ώρα ότι η μετοχή του ΟΛΠ καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο, ενισχύεται κατά 2,13%. Αμέσως μετά Ελάκτορ, Lambda Development, ΔΕΗ, Eurobank, Γεκτέρνα και Αλφα ακολουθούν. Στον αντίποδο η Attica Bank με πτώση 2,17%, η μεγαλύτερη αυτή την ώρα. Motorola στο μείον 1,46%. Και ακολουθούν στην πτώση Χαίγρι Βάλια Φουρλής. Είναι κάπως μοιρασμένα τα πράγματα. Αυτό φαίνεται και από την πορεία του Γενικού Δείκτη. Δεν βλέπουμε κάτι συγκλονιστικό στην σημερινή συνεδρία. Να δούμε πώς θα
εξελιχθεί και μέχρι το κλείσιμο γύρω στις 5:20. Λοιπόν, αυτά και από το ελληνικό χρηματιστήριο. Εμείς σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ωστόσο, μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το πρόγραμμα του SBC. Σοφία Μίτιλη στις 4:30 δίνει λύσεις. Η Ρο Ράντου στις 6:30 με το live. Και βεβαίως στις 9 το βράδυ συντονίζεστε στο κανάλι μας, καθώς παραχωρεί μια εκβαθέων συνέντευξη ο ηθοποιός Δημήτρης Καταλυφός στον Κώστα Μαρδά και την εκπομπή «Πρόσωπα με κρίση». Εμείς θα περάσουμε να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της συνέντευξης και ολόκληρη μπορείτε να την απολαύσετε απόψε στις 9 «Πρόσωπα με κρίση», λοιπόν, με τον Κώστα Μαρδά. Από εμάς, καλό υπόλοιπο ημέρας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 το πρωί. Γεια σας. Λέω πάντα τους ανθρώπους της τέχνης, εάν η τέχνη καλυτερεύει τον άνθρωπο, είναι μια εκτόνωση. Όταν πρόκειται για τραγούδι, 3 λεπτά μας κάνει καλύτερους. Όταν πρόκειται για ένα θεατρικό έργο, 1,5-2 ώρες, εκείνη την ώρα είμαστε καλοί άνθρωποι και μετά φεύγοντας επανερχόμαστε στον κακό μας εαυτό. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, γιατί πραγματικά μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας έχουν γραφτεί έργα που θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, να μας έχουν διδάξει τους επόμενους. Ποιο να πάρουμε, τη Λυσιστράτη που λέει για τον πόλεμο, δεν σταματήσαν οι πόλεμοι. Το Σέξπιρ που λέει για την εξουσία και τη διαφθορά της. Ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο έχει το καλό και το κακό μέσα του ακατάπαυστα. Αυτά βρίσκονται σε μια διαρκή σύγκρουση. Το θέατρο και ο πολιτισμός γενικότερα και η τέχνη πιστεύω ότι μπορούν έναν άνθρωπο σίγουρα να τον καλυτερέψουν. Αυτό το να μπεις, ας πούμε, σε μια παράσταση και μετά από 2 ώρες να βγεις και να βγεις λίγο διαφορετικός, όσο και αν κρατήσει αυτό, μπορεί να μην σε αλλάξει συθέμελα, αλλά μπορεί να ανοίξει λίγο την οπτική σου, μπορεί να, δηλαδή αλίμονα αν δεν υπήρχε εκεί τέχνη, τουλάχιστον ως προσπάθεια μιας ανθρώπινης δυνατότητας για βελτίωση. Τώρα είναι μερικοί άνθρωποι που δεν αλλάζουν με τίποτα και πάνε στο θέατρο είτε για να βάλουν τα ωραία τους ρούχα, είτε για να κάνουν επίδειξη ότι πήγανε. Υπάρχουν χαρακτήρες και χαρακτήρες που θα πάνε στο θέατρο.